το βράδυ με τη χάρη του Κυρίου να έλεγα κάτι που είναι μια ηθική διδασκαλία που έχει σχέση με μια εορτή που είχε παράξενη προχθές η Εκκλησία μας. Θέλω να ξέρετε ότι ό,τι η Εκκλησία παρουσιάζει έχει λόγον και να το προσέχετε και να εξετάζετε καθημερινώς τι φέρνει επί σκηνής, τι είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει, διότι έχουμε να ωφεληθούμε. Δεν ανασύρονται από την ιστορία της Εκκλησίας και από τα γεγονότα της Εκκλησίας τα περιστατικά τα οποία η Εκκλησία εορτάζει απλώς για να γεμίσουν τις ημέρες. Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος να διδάσκεται τόσο δογματικός όσο και ηθικός. Γι' αυτό όλες οι ημέρες κάτι έχουν να διδάξουν, κάτι έχουν να μας πούν, να μας υπενθυμίσουν. Προχθές την Τρίτη, είναι στο ενδιάμεσο των συναντήσεών μας, η Εκκλησία μας εόρτασε την προσκύνηση της τιμίας αλήθεως του Αποστόλου Πέτρου. Πέρασε από τους περισσότερους χριστιανούς και από αυτούς που ίσως εκκλησιάσαν την ημέρα εκείνη, απαρατήρητο το γεγονός. Και εντούτοις, είναι ένα γεγονός το οποίο αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων και έχει τη διδασκαλία του. Εάν ο άνθρωπος γνώριζε αυτά που αναφέρονται στις γραφές, δεν θα επλανάτο ούτε στην πίστη ούτε στη γνώση. Θα ήξερε πολλά πράγματα και σε κάθε στιγμή, σε κάθε του περιστατικό θα ανέσυρε το κατάλληλο φάρμακο, διότι η Αγία Γραφή είναι ένα ολόκληρο φαρμακείο που μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει το ανάλογο φάρμακο της ασθενείας του. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει την απάντηση μέσα στη Γραφή. Πολύ πλανόμεθα και υποφέρουμε και άγχος έχουμε, διότι δεν γνωρίζουμε τα γραφά και απορίας έχουμε, αλλά πλανόμεθα, όπως είπε ο Κύριος μας, πλανάστε μη δότε στα γραφά. Αυτό λοιπόν το γεγονός, να το έβγαζα απόψε στην επιφάνεια με την ευλογία του Αγίου Πέτρου. Εγώ στα χαρτιά μου το βρίσκω ότι είναι στο 12ο κεφάλαιο των πράξεων. Είναι τότε που τους Αποστόλους τους σφάζουν σαν κοτόπουλα. Δεν κοστίζει τίποτα για τους ειδωλολάτρες και για τους απίστους η ζωή των χριστιανών. Αλλά και οι χριστιανοί δεν λογαριάζουν τη ζωή τους μπροστά στην υπόθεση του Χριστού. Ακούστε λοιπόν γεγονότα από τις ημέρες των Αποστόλων. Γιατί όταν λέμε πράξεις Αποστόλων, είναι οι εργασίες, οι πράξεις, οι δουλειές, τι έκαναν οι άνθρωποι αυτοί και τι συνείδησαν, πώς αντιμετώπισαν τους διωγμούς και τα τι αυτά και πώς επεξετάθη η Αγία μας Εκκλησία και τα δόγματά της. Κατ' εκείνον των καιρών, λέγει ο συγγραφέας που είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, επέβαλε Ηρώδης ο βασιλεύς τα σχήρας κακός εθνάς τον από της Εκκλησίας για να βασανίσει ή και να φωνέσει ακόμη ορισμένους από την Εκκλησία. Ανήλεγε Ιάκωβον τον αδελφόν Ιωάννου μαχαίρα, τον έσφαξε λέει τον Ιάκωβο, και είδον ότι αρεστόν εσύ της Ιουδαίης, τους άρεσε που έβγαλε τον Ιάκωβο από τη μέση, προσέθετο στη Λαβήν και Πέτρον, συνέλαβε και τον Πέτρο. Ήσαν δε εημέρε των Αζήμων, το Πάσχα τους. Ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν. Παραδούς τέσσαρι σοι τετραδί εις στρατιωτών φυλάσσιν αυτών, βουλόμενος μετά το Πάσχα αναγαγήν αυτόν το λαό. Συνέλαβε λέει εφόσον φάνηκε καλός στους Ιουδαίους, συνέλαβε και τον Πέτρο, όμως διότι ήσαν οι μέρες του Πάσχα
για να μην μοιανθούν σαν καθαροί κατά τα άλλα, τον έβαλαν φυλακή και τον παρέδωσε σε 16 στρατιώτες. 4 τετράδες είναι 4-16 στρατιώτες και τον είχαν δεμένο τον άνθρωπο μέσα στη φυλακή, τον εφύλατον εκεί προκειμένου περνώντας το Πάσχα να τον παρουσιάσουν και να τον καθαρίσουν για αυτόν κάτω το διλεγόμενο. Αυτή ήταν η τύχη όλων των χριστιανών των πρώτων που εισέλθαν, εκτός βέβαια ορισμένων, που εισέλθαν να ομολογήσουν πίστην εις τον Χριστό. Αν εμείς είμεθα την εποχή εκείνη, θα έμενε κανένας εξ ημών πιστός? Εμείς σήμερα που υποστηρίζεται η θρησκεία μας και την φυλάτουν και οι αστυνομίες, και πάλι να αρνούμεθα οικειοθελώς των Χριστών, την εκκλησία του, τον κλήρο του, την πίστη του, τα μυστήριά του. Τι θα κάναμε αν βρισκόμαστε τις ημέρες εκείνες σε τέτοιο διωγμό? Ασφαλώς θα είμαστε όλοι αρνητές. Πάλι οικονομία Θεού, πάλι αγάπη Θεού, πάλι πρόνοια Θεού. Δεν επέτρεψε να είμαστε εμείς τότε εκεί, αλλά να είμαστε σε άλλους χιλιάδες καιρούς που, εάν θέλουμε, χωρίς διωγμό, να μείνουμε τουλάχιστον κοντά στον Χριστό. Συνεχίζει. Ο μεν ον Πέτρος ετηρείτο εν τη φυλακή. Προσευχή δε είναι εκτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ο Πέτρος είναι φυλακή. Άλλοι όμως που ανήκουν και αυτοί στο Χριστό και τη λέει η Εκκλησία, προσεύχεται για τον Πέτρο να τον βοηθήσει ο Θεός να απαλλαγεί. Τον ήθελαν, τον είχαν ανάγκη ακόμη τον Πέτρο, και προσήφχοντο. Άλλος φωνάει και άλλος προσεύχεται. Εμείς στις δύσκολες στιγμές του άλλου τι κάνουμε? Κλείς την πόρτα και πάμε μέσα, ε? Αυτή είναι η απάντηση σε εμάς. Πόσο θα έπρεπε να πονάμε με εκείνο που πονάει? Θα έπρεπε να πειρούμεθα με εκείνο που σκανδαλίζεται? Θα έπρεπε να χαιρόμεθα με εκείνον που χαίρεται? Η εντολή είναι: χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Εμείς έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που λυπούμεθα με τη χαρά του άλλου και γελούμε με τον θρήνο του άλλου. Το τελείως αντίθετο. Εκεί να καίγεται η καρδιά του. Ναι, να τη βλέπει έτσι. Χαιρόμεθα εμείς. Διότι ευκαιρία στον άνθρωπο να δει πώς αυτός πολιτεύεται. Πόσοι άνθρωποι δεν είναι στενοχωρημένοι απόψε? Πόσοι δεν έχουν προβλήματα οικονομικά? Πόσοι δεν έχουν προβλήματα οικογενειακά? Πόσοι δεν έχουν προβλήματα γάμου, παιδιών, δεν ξέρω τι? Και τα ξέρουμε εμείς και τα συζητούμε, αλλά κανένας δεν έβαλε το γόνατο κάτω για να προσευχηθεί. Κανένας δεν πήρε το τηλέφωνο σε κάποιον άλλο που ξέρει, που είναι πιστό, να του πει: γράψτε σε ένα χαρτάκι το όνομα αυτό και μελέτα για το, σε παρακαλώ. Μεγάλο πράγμα η προσευχή. Αφοπλίζει τη δικαιοσύνη του Θεού η προσευχή. Έφραξαν στόματα λεόντων, έζησαν δύναμη πυρός. Η πίστη με τα προσευχή. Γιατί για να προσευχηθεί κανείς, πάνω να πει ότι πιστεύει σε εκείνο που προσεύχεται. Κανένας δεν αποτείνεται σε έναν που ξέρει ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Εν αντιθέσει, ότι επιμένει όταν ξέρει ότι μπορεί να τον βοηθήσει και άκρη καιρού δεν τον βοηθάει. Για λόγο που πάλι να αυτός ξέρει. Αυτό λοιπόν εδώ που λέγει το οργανωμένο, το οποίο είναι και υλικό και πνευματικό. Το οργανωμένο, η Εκκλησία, οι Χριστιανοί, ο Σύλλογος, οι Ομίγυροι, οι Αδελφότης, πώς θέλετε να το πούμε, θα πρέπει να προσφέρονται πάντοτε και υλικός και πνευματικός. Γυναίκες, λέγει, που είχαν ελεηθεί από τον Χριστό, υπηρετούσαν τώρα τα οικονομικά του Χριστού. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αν έχετε διαβάσει, το Ευαγγέλιο αναφέρει ότι η κίνηση του Χριστού μας
εξυπηρετείτο από απόψεως χρημάτων από ορισμένες γυναίκες που είχαν ελεηθεί από τον Χριστό. Του Χριστού η κίνηση. Και δείτε παρακάτω τι πρέπει να κάνουμε. Και εδώ βλέπουμε πνευματική ομίγυρη τώρα. Άλλοι μαζευτήκανε και όπως αναφέρει εδώ, αγρυπνούν. Πήγανε σε σπίτι και κλειστήκαν μέσα, φοβούμενοι των διωγμών και να μην τους δει μάτι, κρυφά, πηδήσανε πράσινες ασφαλώς, άφησαν να πέσει στο σκοτάδι, ακροποδητοί, ίσως και βγαλμένα τα παπούτσα για να φτάσουν μέχρι εκεί, όλοι μαζί να προσευχηθούν στο Θεό να τους δώσει ξανά τον Πέτρο. Προσευχή λέει εκτενής, όχι δύο λόγια. Κύριε λέει σε εμάς να σταματήσει, θα πάρουμε και τη εφημερίδα, θα δούμε και την τηλεόραση, θα ακούσουμε τα νέα ή θα σκώσουμε το τηλέφωνο να συζητούμε 5 ώρες με την άλλη και να συζητούμε περί ανέμων και υδάτων. Εκτενής αναφέρει εδώ. Προσευχή δε είναι εκτενής γενωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεό υπέρ αυτού. Αυτό να το έχετε πάντοτε υπόψη. Και όταν δει ο Θεός ότι το αίτημά σου, τη δυσκολία σου, τη βάνεις κάτω από την προσευχή του άλλου, έστω κι ας μη προσευχεί ότι ο άλλος, να ξέρετε ότι θα έχετε την δέουσα απάντηση, τη συμφέρουσα απάντηση. Το ότι ταπεινώνεστε και πάτε να ζητήσετε βοήθεια, αυτό είναι μεγάλο στα μάτια του Θεού. Το ότι πιστεύετε ότι η προσευχή νικά των Θεών και λύει όλα τα πράγματα, τα δύσκολα του ανθρώπου, αυτό είναι μεγάλο πράγμα στα μάτια του Θεού. Αλίμονα από εκείνους που την άγκυρα θα ασφαλίεσαν και το κλειδί της λύσεως των θεμάτων τους νομίζουν ότι το έχουν αυτοί. Ο Παύλος γράφει στους Εβραίους στο 6ο κεφάλαιο, νομίζω θα διαβάζετε, ότι ο Χριστός μας έχει πάει πρόδρομος υπερημών στον ουρανό. Στα δεξιά του Πατρός, όπως τον είδε άλλωστε ο πρωτομάρτης Στέφανος, στα δεξιά της δυνάμεως. Και τον λέγει ότι είναι για μας η άγκυρα, η ασφαλή και η βεβαία. Όλα τα πλοία, τα πάντα, ρίχνουνε στη θάλασσα κάτω τις άγκυρες τους να ασφαλιστούν. Χριστιανός πρέπει να τη ρίχνει επάνω. Η άγκυρα του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Και τώρα πρέπει να στραφεί προς τα επάνω ο άνθρωπος και να τη ρίξει εκεί την άγκυρά του. Και όταν ρίξει την άγκυρά του στον Χριστό, να είναι βέβαιος ότι θα οικονομηθεί το συμφερότερο. Ή θα τον βγάλει από τον πειρασμό εάν συμφέρει, ή θα τον αφήσει πάλι, εάν είναι πάλι προς το συμφέρον του. Διότι συμφέρον πάντοτε δεν είναι να μας βγάζει από τον πειρασμό, αλλά και να μας διατηρεί. Όπως προσήφετο ο Δανιήλ και όπως απήντησε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα όταν τον επίεζε για να του προσκυνήσει την εικόνα τη χρυσή. Του λέγει βασιλεύ, εμείς έχουμε ένα Θεό που μπορεί να μας βγάλει από τα χέρια σου, μη μας απειλείς εμάς με κάμινους και τα λοιπά. Αυτά για μας είναι αστεία. Αν ουχή και αν ουχή, για λόγους που ξέρει αυτός δεν μας βγάλει, εμείς την εικόνα σου δεν την προστινάμε. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να μας βγάλει, αλλά και αν ουχή, για λόγους που ξέρει αυτός ότι δεν πρέπει να μας βγάλει, πρέπει να πάμε κατά αυτήν την έννοια να γίνουμε κάρβουνο, πάλι δεν την προστινάμε την εικόνα σου τη χρυσή. Αυτό το εάν ουχή το λέμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι εκείνο που του λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου. Έτσι λέμε, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αλλά εμείς το ερμηνεύουμε αυτό το θέλημά του, το προσέχουμε να γίνει το δικό μας, λέμε, γεννηθεί το θέλημά μας. Το δικό μας, εμείς ξέρουμε αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί. Πρέπει να φύγει η αρρώστια, πρέπει να γίνει αυτό το συγκέσιο, πρέπει να τον βγάλουμε αυτόν έξω. Ξέρουμε εμείς, πώς δεν ξέρουμε τίποτα, είναι αστεία αυτά που ξέρουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι αυτοί προσήφχοντο στο Θεό και λέγανε εσύ να γλιτώσεις τον Πέτρο. Αν είναι δυνατόν τώρα από τα χέρια των θηρίων αυτών, κλεισμένος στη φυλακή ο άνθρωπος μέσα σε 16 στρατιώτες, δεμένος με αλυσίδες κλπ. Αυτή είναι η αλυσίδα που έφερε για την αγάπη του Χριστού,
η οποία υπάρχει μέχρι τη σήμερα στην πόλη και την προσκυνούν οι πιστοί να έχουν αγιασμόν, όπως τα λειψανά τους, όπως τα χειρομαντιλά τους, όπως ένα άμφιο σήμερα και λοιπά σύγχρονο που έχουμε από Αγίους και ζητάμε χάριν εξ αυτών, διότι φόρεσαν άνθρωποι χαριτωμένοι του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό του το έκαναν και οι άνθρωποι αυτοί. Εν πάση περίπτωση. Ότε δε έμελεν αυτόν προάγιν Ηρώδης, πέρασε το Πάσχα του. Ο Θεός παρακολουθεί όπαν. Αυτοί συνεχίζουν να προσεύχονται. Αύριο ο Ηρώδης πρόκειται να τον βγάλει έξω, να τον εκτελέσει για να ξαναχαρούν οι Ιουδαίοι. Ότε δε έμελεν αυτόν προάγιν ο Ηρώδης τη νυχτή εκείνη, από βραδύ στη νυχτή εκείνη, είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών, δεδεμένος αλήθε στη δυσή. Ρε, πού το βρήκες το κουράγιο, Πέτρε, και έκλεισα τα μάτια σου. Πες μου, ποιος περιμένει αύριο εκτέλεση και έχει το κουράγιο να κοιμηθεί? Αυτοί είναι οι χριστιανοί. Χριστιανός πάνε απ' είναι νεκρός. Πέθανε πλέον. Τον έχει αναλάβει άλλος. Ζει για άλλον και πεθαίνει για άλλον. Χριστιανός πρέπει να είναι ήρεμος. Πρέπει να μάθει να εφαρμόζει αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Εγώ ομολογώ, δεν θα είχα το κουράγιο να κοιμηθώ να κλείσω μάτι. Όταν ξέρω την τύχη του άλλου και ξέρω την οτροπία αυτών και τι τον περιμένει τον άνθρωπο. Όμως αυτός είχε τη δύναμη να το αφήσει στου Θεού το χέρι το θέμα του και να κοιμηθεί. Ούτε ήξερε ότι άλλοι προσεύχονται. Ούτε αυτό το ήξερε. Ώστε να έχει από εκεί μία ελπίδα. Το άφησε στο χέρι του Θεού. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα. Για να με αφήσει στα χέρια αυτών, πάει να πει κάποιος λόγος υπάρχει. Πολλοί σκανδαλίζονται όταν ακούνε τέτοια ή δούνε κανένα τέτοιο. Έγινε λοιπόν ένα παρόμοιο επί ημερών Θείου Χρυσοστόμου. Γιατί εμείς όταν είμαστε χριστιανοί θέλουμε να πεθάνουμε με τα λουλούδια. Θέλουμε να είναι δεσποτάδες, να είναι άλλοι δίπλα μας και λοιπά, να μας κάνουν πανηγυρική αυτήν τον ακολουθία νεκρόσιμων. Να μην υποφέρουμε, να μην πονέσουμε, να. Και εντούτοι, είσαι άνθρωπε μεγαλύτερος από τον Τίμιο Πρόδρομο, που επέτρεψε η Αγία του Κεφαλή να δοθεί σε ένα μπόρνικο χορό ένα βράδυ για έπατλο. Είσαι ανώτερος από το Θείο, από τον Τίμιο Πρόδρομο. Είσαι ανώτερος ομιλητά ή κληρικέ ή επίσκοπε του Θείου Χρυσοστόμου, ο οποίος επήγε στον κουκουσό της Αρμενίας και πέθανε εκεί εξόριστος. Τι δεν είπαν αυτά τα στόματα όταν βλέπαν οι χωροφύλακες να πηγαίνουν ένα κληρικό? Α, τι έχει κάμω τράγος, ε! Και ποιος ήταν αυτός? Ο Χρυσόστομος. Το σώμα του Χριστού. Πέθανε μέσα στον πυρετό εκεί πέρα, εφόσον λειτουργήσε στον αίσκο του Αγίου Βασιλίσκου. Ναι. Μακριά από τους δικούς, μακριά από το ποιμνιό, μακριά από τα πάντα. Μοναχός. Μη σκανδαλίζεστε να αντλείτε επιχειρήματα για τις δύσκολες στιγμές σας. Κάποτε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη έσφαξαν ένα χριστιανόν, αποδεδειγμένο χριστιανόν. Τον είχαν όλοι ως Άγιον. Τον έσφαξαν οι αντίθετοι μέσα στην αγορά σαν κατσίκι. Και τότε είπανε οι άπιστοι στο Θείο Χρυσόστομο, πού είναι, λέει, ο Θεός του? Αν υπήρχε, λέει, Θεός και πίστευε σε πραγματικό Θεό, γιατί δεν τον γλίτωσε, λέγει, από αυτό το μαχαίρι? Και ξέρετε τι απήντησε ο Θείος Πατήρ? Δεν ήθελε να τον στερήσει τους στεφάνους του. Αυτή ήταν η απάντηση. Εμείς ίσως να μην προλάβουμε να κληθούμε σε τέτοια μαρτύρια. Οι μεταγενέστεροι θα έρθουν. Όταν θα παρουσιαστεί ο Αντίχριστος και λοιπά που πλησιάζει, όπως βλέπουμε από τα συμφραζόμενα, θα έρθουν σε τέτοια στιγμή αυτή. Αλίμον από τους ανθρώπους που θα βρεθούν τότε στις μέρες εκείνες. Θα ξαναέχουμε τα πρώτα εκείνα.
Εμείς δεν θα το προλάβουμε αυτό το πράγμα. Λίγα είναι τα ζουμιά μας, θα φύγουμε από εδώ πέρα. Αυτοί θα ξαναέρθουν και τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται προκαταβολικός πριν έρθει στον πειρασμό. Και εντούτοις, όταν έχουμε καλοσύνη, όταν έχουμε υγεία, όταν έχουμε χρήματα, όταν έχουμε νιάτα, όταν έχουμε ξέρω εγώ και λοιπά ανθρώπους γύρω μας, λίγη η προσευχή. Όταν όμως μας πάρει η μπόρα, τότε πάμε να προσευχηθούμε. Αλλά και πολλές φορές είναι τέτοιες οι ασθένειες που μας καταλαμβάνουν που δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Και κλονίζεται η πίστη μας και μπορεί να χάσουμε και την πίστη μας ακόμη. Γι' αυτό ο άνθρωπος καλό είναι, όπως έκανε ο Θείος του Σώσομος, δεν ξέρω αν διαβάζετε τις προσευχές του. Εκτός των άλλων προσευχών που είχε ο Άγιος αυτός πατήρ, είχε και μία προσευχή μεγάλη, την οποία έλεγε κάθε μέρα. Την προσευχή αυτή λέγει μέσα προκαταβολικός στο Χριστό μας. Του λέγει, εάν, θα το λέγω με λόγια δικά μου, εάν έρθω σε δύσκολη στιγμή ποτέ και σε αρνηθώ, να ξέρεις, του λέγει, ότι ακόμη σε αγαπώ και σε αρνούμε από ανωτέρα βία και από αδυναμία της φύσεώς μου. Προσεύχεται προκαταβολικός, μήπως ποτέ πέσει, μήπως ποτέ σκανδαλιστεί. Ναι, εμείς κοιμόμαστε ξένες. Δεν έχουμε, δεν χτυπάνε οι σιρήνες, κοιμηθείτε. Ανοίξτε τηλεόραση και καθίστε κοιτάξτε. Ελύσει το θέμα. Δεν είναι έτσι. Διότι ο άνθρωπος έχει πολύ να δώσει λόγο στον κόσμο τούτον και πολλά πράγματα να ετοιμάσει για τον κόσμο εκείνον και ο χρόνος του είναι λίγος, έστω κι αν είναι 969 χρόνια όσα του Ματουσάλα. Δεν φτάνουνε. Για να φτιάξει ο άνθρωπος εκείνο που πρέπει να φτιάξει για την αθάνατο ψυχή του και για να ζήσει την αιωνιότητα, διότι εκείνη η ζωή δεν έχει τέλος, όπως έχει πει ο Χριστός μας. Όταν λοιπόν έμελαν να προάγουν αυτό και λοιπά, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος, κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατών, δεδεμένος με δυο αλυσίδες και φύλακες των εθύρων προς την θύραν την φυλακή, εκτός αυτών που ήσανται δίπλα του, ήσανται και άλλοι που φυλάγανε τις πόρτες. Ιδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψε εντοικήματι. Να σου ένας άγγελος μέσα στη φυλακή και ένα φως έλαμψε. Πατάξας δε την πλευρά του Πέτρου, τον χτύπησε, πως πηγαίνει η μάνα και χτυπάει, σήκω παιδί μου, ώρα για το σχολείο, σήκω, για την εκκλησία κλπ. Πατάξας δε την πλευρά του Πέτρου, αγγελικό χτύπημα, ήγηρεν αυτόν λέγον, ανάστα εν τάς, σήκω γρήγορα. Και καθήν στιγμή του είπε αυτό, εξέπεσον αυτού εαλυσίδες εκ των χειρών. Διότι πώς να κινηθεί, πώς να τακτοποιηθεί, πώς να ξεκινήσει εφόσον αλυσίδες κρατούν τα χέρια του δεδεμένα. Έπεσαν και έλυσε τις αλυσίδες. Ένα μεγάλο μάθημα που πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Οποιοδήποτε θέμα δύσκολο κι αν έχει, οποιασδήποτε αλυσίδες και αν σου κρατάνε τα χέρια και δεν μπορεί να κινηθείς, γνώριζε ότι υπάρχει Θεός και έχει άγγελον ειδικών που μπορεί να στείλει σε ανύποπτον χρόνο που δεν το περιμένεις, αρκεί να το πιστεύεις, που μπορεί να σου λύσει και να σε βγάλει από την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου. Πολλοί δεν το πιστεύουν αυτό. Και πολλές φορές, διότι το ρολόι του Θεού πηγαίνει πίσω, τρέχουν στα medium, πηγαίνουν στις καφετζούλες και στις χαρτορίχτρες για να δουν τι θα γίνει η υπόθεση. Οποιαδήποτε υπόθεση και αν έχει ο άνθρωπος, όσο δύσκολη και αν είναι, οσοδήποτε μπλεγμένη και αν είναι, νόμοι ας μην υπάρχουν, τίποτα να μην είναι υπέρ του, αν ο Θεός πει ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να λυθεί επαγαθό για σένα, θα τη λύσει. Έχει την δύναμη, αυτό να το πιστεύετε. Θυμόσαστε τον γόρδιον λεσμόν, ουδής κινδυνεύει να τον λύσει. Όμως,
ποιος ήταν η εικόνα του, Θείου, του Κυρίου ημών του Χριστού εις την λατρεία. Ο Μέγας Αλέξανδρος, πήγε τα ίδια, την είδε, τον είδε τον γόρδιο δεσμών, τι έγινε, δάνει το ψήφος και λέγει όσα δεν λύονται κόπτονται και τον έκοψε. Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άνθρωπος που κατεσχύνθη, ο οποίος όμως εταπεινώθη και έδωσε ολόκληρον των φάκελων της ζωής του στο Χριστό. Ο δικηγόρος μπορεί να στα κλέψει τα χαρτιά και να συμπουλήσει την υπόθεση, διότι εξαγοράστη από τον αντίδικον. Δεν έχει ηθικόν και όσιον επάνω του. Ούτε όρκο βλέπει, ούτε τίποτα δεν βλέπει. Οι πάντες μπορούν να σε γελάσουν και να βρεθείς προαπρόπτου. Ο μόνος σίγουρος συνήγορος του ανθρώπου και υπερασπιστής είναι αυτός που έκτισε το αίμα του. Που έκτισε το αίμα του. Αλλά δεν του έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν του δίδουμε ολόκληρο των φάκελων, όπως το δίδουμε στο δικηγόρο και του δίδουμε και λεφτά. Δεν τον δίδουμε ολόκληρο τον φάκελο. Κρατάμε και για λογαριασμό μας και γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε πάντοτε αγαθά αποτελέσματα. Έπεσαν λοιπόν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Είπε ο άγγελος προς αυτόν, περίζωσε και υπόδησε τα σανδάλια σου. Γρήγορα. Περίζωσε, βάλε τη ζώνη σου να μπορεί να περπατήσεις ελεύθερα. Και υπόδησε τα σανδάλια σου. Δηλαδή είχε βγάλει και τα παπούτσα του, τα σανδάλια του, είχε βγάλει και το χιτόνα του και κοιμόταν, λέτε, κοιμόταν στην ταράτσα του, ασφαλισμένος, ήσυχος. Και επανέρχομαι στο πρώτο εκείνο που εδώ δείχνει το πώς σκέφτεται, τη μακαριότητα, αδιαφορεί το τι θα γίνει. Και ξέρετε, ή το έγγαμος όπως φαίνεται, θυμόσαστε που ο Κύριος μας του εθεράπευσε την πεθερά του. Πεθερά προϋποθέτει γυναίκα και ίσως να είχε και παιδιά. Και ξέρετε τώρα το αίσθημα προς τη σύζυγο που θα την άφηνε, τα παιδιά κλπ. Του βασανίζουν τον άνθρωπο, όσο αφιλότιμος να είναι, που αυτός φαίνεται να είναι φιλότιμος. Φαίνεται πιστός άνθρωπος, καλοβαλμένος άνθρωπος. Με παιδιάτικη ψυχή όσο αποδεικνύεται. Και εντούτοις πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ψέματα. Δεν είναι μια ευχή της Εκκλησίας μας αυτή? Δεν την ευχόμεθα? Και εντούτοις τι γίνεται? Ουδή εξ ημών έχει εμπιστοσύνη στο Χριστό για τις υποθέσεις. Αυτός νομίζει ότι θα φυλαχτεί, αυτός νομίζει ότι θα γιατρευτεί, αυτός νομίζει ότι θα κάνει, θα φτιάξει τούτο, τ' άλλο κλπ. Το Χριστό μας τον βγάζει στην άκρη. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος παραπονείται στο σημείο αυτό και το υπενθυμίζει. Να λέει, οι άνθρωποι λένε θα πάνε ταξίδι, θα κάνουν εμπόριο, θα κερδίσουν λεφτά, θα γυρίσουν κλπ. Και δεν λένε εάν θέλει ο Θεός. Ο παράγων αυτός που λέγεται Θεός που τα πάντα κρατεί στο χέρι του. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Γιατί εμείς δεν κρατάμε τίποτα. Το παρελθόν μας έφυγε, το μέλλον δεν το εξουσιάζουμε, παρόν δεν υπάρχει. Το παρόν είναι μόνο για τον Θεό. Θεός πάντοτε υπάρχει. Εμείς ως αυτά που λέγω είναι στο παρελθόν και αυτά που θα πω είναι στο μέλλον. Παρόν είναι να πάνω σε μια νοητή αισία, σε κλάσμα δευτερολέπτου, περνάς προς το παρελθόν. Και πρέπει να υπάρχει φόβος. Μόνο όταν ο άνθρωπος εμπιστευτεί στον Θεό, όπως δέεται η Εκκλησία, πάσαν την ζωή ημών. Πάσαν την ζωή ημών. Ήταν ένα ζευγάρι, σας λέω ένα μικρό παράδειγμα, που είχε τάξη, εάν τους δώσει ο Θεός παιδί, θα πάνε στην Παναγία μας την Τίνο να το βαφτίσουν, γιατί δεν τους είχαν παιδιά μέχρι καιρού. Ενέκρινε ως φαίνεται η Θεοτόκος και γεννήθη ένα κοριτσάκι. Όμως ο σύζυγος δεν έπαιρνε την απόφαση να πάνε να το βαφτίσουν. Πέρασαν πολλά χρόνια. Το κοριτσάκι κόντεψε να γίνει για παντριά. Πέρασαν δηλαδή 3-4 χρόνια. Και ισθένησε ο σύζυγος.
ουδε μία ασθένεια κατόρθωσε κανένας γιατρός, παρότι όργωσε και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Μπας περιπτώσει η σύζυγος σου έλεγε να πάμε και τα διάστα και κάτι άλλο που γιατί δεν κάνουμε το τάμα σε αυτό, γιατί το και το παιδί αβάφτιστο, γιατί δεν πάτε στην Παναγία, αυτή σας έδωσε παιδί, ίσως να είναι από αυτό η ασθένεια και τα διάστα. Μπας περιπτώσει κάποια μέρα αποφάσισαν και πήγαν. Μπήκανε στον Πειραιά στο πλοίο, μόλις μπήκαν στο πλοίο γυρίζει και λέει στη γυναίκα του: είμαι καλά, το ξέρεις, τι λέει. Εύχομαι στην Παναγία να είσαι. Είμαι καλά, τι λέει, όπως πρώτα. Από τη στιγμή δηλαδή που μπήκε στο πλοίο και πάει να πραγματοποιήσει το τάμα του, ήρθε αυτός ο πειρασμός, ασφαλώς Σατανάς τον πείραζε τον άνθρωπο, ο οποίος πειρασμός είχε παραχωρηθεί για να του υπενθυμίσει το τάμα του. Να βγει, να μην είναι ψεύτης. Αυτό όχι ότι ο Θεός τον είχε ανάγκη, αυτός είχε ανάγκη. Και πάλι είναι για καλό ο Θεός, του είχε επιτρέψει αυτό. Ήτανε Σάββατο. Επήγανε εκεί κάτω, δεν είχε κόσμο πολύ, τους δώσανε ένα κελί εκεί πέρα, μπήκαν μέσα οι τρεις τους. Το πρωί είχε λειτουργία. Μετά τη λειτουργία συνονοήθηκε με τον ιερέα ότι θα εβάφτισαν το παιδί. Μπήκανε το πρωί στην εκκλησία, στη λειτουργία και οι δύο. Το παιδί τα αφήσανε μέσα, κοιμότανε. Μωρό ήταν να μην το σκόσουνε πρωί. Όμως ο Σατανάς πάει μέσα τώρα στην κυρία και τη λέγει: το παιδί που τα άφησες? Και αν πες το παιδί και σκοτωθεί και είναι και αβάφτιστο. Πίστεψε αυτή λοιπόν τώρα στου πειρασμού τη σκέψη και φεύγει από την εκκλησία και πηγαίνει και φύλαγε το παιδί μέχρι που να τελειώσει η εκκλησία, που ήρθε και ο σύζυγος, εφάγανε κάτι και θα κάνουν τα βαφτιστές. Γυρίζει ο σύζυγος από την εκκλησία, γιατί τι λέει έφυγε? Λέει και τι λέει, σκέφτηκα το παιδί υπάρχει εκλογή, λέει, να μας θέσει. Γι' αυτό ακριβώς ήρθα εδώ. Καλά, δεν του βάζει, λέει, δύο καρέκλες από εδώ, κάτι δεν θα έπεφτε, λέει, θα σκοτωθεί, πώς θα πέσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή έτσι πίστευε, έτσι έκανε. Ο διάβολος την έβγαλε την εκκλησία. Δεν είπε, Παναγία μου, τι μας έφερε εδώ, θα τα αφήσει να σκοτωθεί το παιδί. Να του βάλω δύο καρέκλες και το, αυτό που περνάει από μένα. Αποτέλεσμα. Βάζουν ένα τραπεζάκι και άνοιξαν ένα μπολερό, ένα μπολ που είχαν εκεί πέρα να βγάλουν κάτι που είχαν για φαγητό. Εκάθισε. Καθίσαν στο τραπέζι και οι δύο. Ο ένας κάθισε από εδώ, ο άλλος χρησιμοποίησε, αυτή μάλλον, χρησιμοποίησε το κρεβατάκι του παιδιού και κάθισε πάνω. Εκεί που τρώγανε, το παιδί έπεσε κάτω σαν φουτμπολ. Μπαπ! Κάτω. Δηλαδή τους απέδειξε η Παναγία ότι μπροστά στα μάτια σας δεν είστε ικανοί να το φυλάξετε άμα εγώ δεν φυλάξω, άμα ο Χριστός δεν φυλάξει, άμα ο Άγγελος δεν φυλάξει, άμα το Πνεύμα του Άγιον δεν φυλάξει. Πώς λέγει ωραία ο Δαβίδ που το διαβάζουμε στους αναβαθμούς τις ημέρες των προγιασμένων. Αν Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν γρύπνησε ο φυλάξον. Όχι φάντομ, όχι συμμαχίες, όχι πολυβόλα, όχι καράβια, κανένας άμα δεν φυλάξει η Παναγιά και ο Χριστός στα σύνορά μας, το κράτος μας, την εκκλησία μας, την πίστη μας, κανένας δεν έχει καρδιά να κρατήσει τίποτα. Θα γίνουμε σαλαγή και θα πάμε να πέσουμε στη θάλασσα όλοι. Τός που θα κρατήσει είναι ο Χριστός. Γι' αυτό πάντοτε ο άνθρωπος να ξεκινάει με τον Τίμιο Σταυρό και να παρακαλεί τον άγγελό του που είναι δίπλα του να τον φυλάξει σε όλες τις περιπτώσεις. Και το λέμε εμείς, αν καμιά φορά γίνει κάποιο δυστύχημα και βγει μέσα από ένα κομμάτι λαμαρίνες που γίνονται ορισμένα αυτοκίνητα πολλές φορές από την κρούση και βλέπει και βγαίνει μέσα αυτός ανέπαφος. Λέει άγγελο είχε ή άγιο είχε. Το λέει ο λαός αυτό. Είναι η θεολογία σωστή αυτή. Ότι δεν έπρεπε να γλιτώσει από ένα μάτσο σίδερα που έγινε αυτό. Από ένα μάτσο λαμαρίνες. Πώς είχε άνθρωπος από εδώ πέρα. Το λέγει, αλλά το ξεχνάει όμως. Δεν το εφαρμόζει πάντοτε. Ο Χριστιανός πρέπει πάντοτε να το εφαρμόζει. Εν πάση περιπτώσει, ο άγγελος συνεχίζει και του λέγει το εξής. Περίζωσε τα υποδήματά σου και επίησε ούτω. Λέγει αυτό. Περιβαλού το ημάτιό σου και ακολούθημη. Βάλε και το ημάτιο και έλα κοντά. Ο Πέτρος τα κάνει αυτά, αλλά τα κάνει μηχανικά. Τα κάνει σαν να τα βλέπει όνειρο. Γιατί ξέρετε, ο πεινασμένος τι βλέπει, ε? Βλέπει φούρνους με καρβέλια. Και αυτός τώρα
την άλλη μέρα του παίρνουν το κεφάλι, τι θα βλέπει, ότι κάποιος τον ελευθέρωσε, κάτι τέτοιο θα βλέπει. Τα κάνει αυτά, μα δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη ότι αυτό είναι αλήθεια, ότι πλέον δεν είναι σε αλυσίδες, ότι βγήκανε τα πόδια του από το ξύλο μέσα που τον είχανε, ότι οι στρατιώτες δεν τον βλέπουνε, ότι υπάρχει εκδοχή να ανοίξει πόρτα και να βγει, πόρτες κλειδωμένες και αμπαρωμένες και φυλαγμένες. Πού να ξεφύγει εκεί πέρα, μίγα δεν περνούσε. Εν πάση περιπτώσει, περιβαλού του λέει το αιματιό σου και ακολούθη. Πράγματι αυτός σαν άβουλος ακολουθεί αυτό. Και ούκ ήδη δεν είχε καταλάβει ότι αληθέσαι το γινόμενον δια του Αγγέλου. Δεν το είχε συνειδητοποιήσει ότι είναι αλήθεια. Ψέματα του φαινότανε. Εδώ και δε όραμα βλέπει. Το νόμιζε ότι είναι όραμα. Διελθώντε δε την πρώτην φυλακή και την δευτέραν. Φυλακή είναι τα μέρη που εφύλασαν αυτοί, τις σκοπιές που λέμε. Πέρασαν την πρώτη φυλακή, δεν τους μίλησε κανείς. Πέρασαν τη δεύτερη σκοπιά, δεν τους μίλησε κανείς. Ήλθον επί την πύλην την σιδηρά, συμφέρουσαν την πόλη. Εφτάσανε πλέον στην έξω πόρτα. Βγήκανε από, μέσα από τη φυλακή, ανοίξαν τα πάντα και τα πάντα και τα πάντα και φτάσαν τώρα στην αυλόπορτα που αν βγούνε και από αυτή, ανοίξει και βγούνε, είναι πλέον ελεύθερη στην πόλη. Την πύλη λοιπόν την σιδηράν έφτασαν, την φέρουσαν στην πόλη. Ήτης η οποία αυτομάτη η νύχτη αυτή μόνη της άνοιξε. Γιατί πηγαίνουμε σε ορισμένες επιχειρήσεις μεγάλες, σε τράπεζες κλπ. Μπαίνοντας μέσα, πατώντας, ανοίγει η πόρτα μόνη της. Περνώντας, ξανακλίνει πίσω. Κάτι τέτοιο έγινε εδώ. Όχι με μηχανισμών υλικών, διότι είναι νύχτα, ασφαλώς είναι κλειδωμένοι και διπλοκλειδωμένοι και αμπαρωμένοι και άνθρωποι φρουρούν. Η νύχτη λέει αυτομάτη, μόνη της αυτή. Και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν, περάσανε ένα δρομάκι και ευθέως απέστω ο άγγελος αυτού. Τον απεμάχρυνε κατά έναν δρόμο μακριότερα από τη φυλακή, ασφαλώς η πόρτα ξανά έκλεισε και θα τη βρήκανε κλεισμένη. Οι φύλακες θα ήρθαν στη θέση τους, όμως ο Πέτρος από μέσα εκλάπη, έβγει ο Πέτρος. Ευρέθη ελεύθερος να κινηθεί όπως αυτός νομίζει. Ερωτώ τώρα εγώ τον εαυτό μου, είμαι 63 ετών. Λοιπόν, πόσες φορές στη ζωή μου δεν έχω έρθει σε δύσκολες περιπτώσεις. Τέσσερες φορές έπρεπε να έχω πεθάνει. Τέσσερες φορές έπρεπε να έχω εκτελεστεί και δεν ξέρω αν έπρεπε να έχω γυρίσει από την Αλβανία. Μόνο ο Θεός το ξέρει. Πώς όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία κατά το ανθρώπινο ήσανται άλυτα, αδύνατα, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Πώς τελειώντο, ασφαλώς θα είναι κάποιος άλλος, ο οποίος σε τη αγάπη του έβλεπε ότι θα μετανοήσω, ότι θα επιστρέψω. Και για να μην χαθεί και η δικιά μου ψυχή, από την πολλή του καλοσύνη, μου έκανε όλα αυτά τα θαύματα στη ζωή μου, ώστε να βρεθώ έπειτα να επιστρέψω, να μετανοήσω. Αδιαφέρος ανεκήρυντα, δεν με έχει ανάγκη ο Θεός. Θεός εκ των λίθων τούτων, είπε ο Ιωάννης προφές, δύναται αναστήσε σπέρμα του Αβραάμ. Έχει ανάγκη από εμάς. Έχει αγγέλους και αρχαγγέλους. Έχει ο Θεός να κάνει τη δουλειά του. Δεν έχει ανάγκη για τη δουλειά του. Μπορεί να πει κάποιος, όχι, λίγα είναι το αυτό, δεν πρέπει να το πιστέψεις ποτέ. Εγώ κατεξοχήν δεν το πιστεύω. Και εσείς έχετε τέτοιες δυσκολίες. Ίσως και τώρα και μεταξύ με έναν άνθρωποι που έχουν τέτοιες δυσκολίες. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν θα υπήρχαν δικαστήρια. Δεν θα υπήρχαν διχόνοιες. Δεν θα υπήρχαν άνθρωποι μελαγχολικοί. Άνθρωποι που έχουν χάσει τον ύπνο τους από τέτοιες στενοχώριες. Αλλά χρειάζεται τελεία εμπιστοσύνη. Την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεσαι. Πάρτα. Πάρτα. Όχι μερικήν, πάρτα. Την ζωή ημών. Πάρτα. Το έχεις να πάω φυλακή, να είναι ευλογημένο. Το έχεις να πεθάνω, να είναι ευλογημένο. Τι είναι εκείνο που μπορεί να φοβήσει τον χριστιανό? Τίποτα. Ο θάνατος βέβαια είναι το πιο σκληρό, έτσι δεν είναι? Γιατί όλα τα άλλα λέει κανείς, τα θεραπεύει. Ο θάνατος δεν μπορεί να το θεραπεύει.
Και τούτη και αυτό, εφόσον υπάρχει ανάσταση πίσω από τον θάνατο, και αυτό θεραπεύεται. Δεν μπορεί λοιπόν τίποτα το χριστιανό να τον απειλήσει, ώστε να ενδώσει και να βλασφημίσει τον Χριστό του, να αρνηθεί την πίστη του, είτε εν λόγω είτε εν έργο. Αυτό είναι ηθικό μάθημα. Προσέξτε δε και παρακάτω. Ο Πέτρος, εν πάση περιπτώσει, γενόμενος εν εαυτό, ήρθε στον εαυτόν του και βλέπει ότι αυτό δεν είναι όνειρο, δεν είναι όραμα, είναι πραγματικότητα. Γνώριζε βέβαια τα στενά, τους δρόμους, τα σπίτια, πού, πώς, ποιοι τον αγαπούνε, ποιοι κινούνται. Είπε, μην είδα, τώρα δεν κατάλαβα αληθώς, ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετό με εξηρός σιρόδου και πάστης της προδοκίας των λαών των Ιουδαίων. Τώρα λέει το κατάλαβα, ότι έστειλε τον άγγελό του και με έβγαλε στην πραγματικότητα. Συνειδώντε ήλθεν, όσον ήρθε στον εαυτόν του, ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου. Σε ευθεία να πάει, νύχτα ήτανε, να πάει στο σπίτι εκείνης της γυναικούλας, η οποία εθρίσευε ως φαίνεται το με το μέρος τους. Πού ήσαν, όπου εκεί ευρέθηκαν, ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ήσανε και αγρυπνούσαν προσευχόμενοι για τον Πέτρο. Και να το Θεός τώρα, τους τον πάει. Απάντηση στην προσευχή τους. Αυτή η λέξη που έβαλα απάντηση στην προσευχή τους, την ακούω πολλές φορές από πολλούς και από πολλές. Λέγε, όταν γύρισα, λέει, στο χριστιανισμό, κύριε Παναγόπουλε, έκανα μία προσευχή. Είχα αμέσως την απάντηση. Είχα πάντοτε απάντηση στην προσευχή μου. Τώρα, λέγει, δεν έχω απάντηση στην προσευχή μου. Γιατί, δεν μ' ακούει ο Θεός. Σ' ακούει ο Θεός. Αλλά ίσως το αίτημά σου να μην έχει ανάγκη να απαντήσει ως αμέσως. Εσύ βλέπεις ότι έχει, αυτός βλέπει όχι. Δεύτερον, τότε σου έκανε αυτά τα θαύματα και σου απαντούσε αμέσως να σε ενδυναμώσει, να σου δείξει την παρουσία του. Σου δείξει ότι εδώ είμαι, είναι αλήθεια αυτό που πίστευες, πρόσεξε. Αλλά τώρα θα αφήνει να δώσει τις εξετάσεις σου. Πώς κάνει η μητέρα που θέλει να μάθει το παιδί να περπατάει? Δεν το κρατάει και έπια το απολάει, Δεν το απολάει λίγο. Και πάει να πέσει, ίσως να πέσει κιόλα. Όμως αυτή χαίρεται, διότι αυτό σιγά σιγά θα μάθει να περπατάει. Αυτά τα γυμνάσια λοιπόν σου κάνει τώρα. Είναι λοιπόν ο Θεός, ο ίδιος, εκείνος που σου απαντούσε τότε αμέσως. Τώρα όμως θα σου απαντήσει εμέσως, λίγο αργότερα. Και αν συμφέρει, όπως είπα, γρηγορότερα. Εν πάση περιπτώσει, επήγε και βρέθηκε εκεί. Ό,τι το φυσικό, εκτύπησε στην πόρτα. Κρούσαντος δε αυτού την θύραν του πυλώνος, έξω την αυλόπορτα τη χτύπησε, ίσως και διακριτικά πως είχαν εκείνοι τότε. Προσήλθε παιδίσκη, υπακούσε ονόματι Ρώδη. Κάποια μικρή από μέσα που φύτανε μαζί φαίνεται με τη μάνα της εκεί το βράδυ στην προσευχή, την οποία τη λέγανε Ρώδη, το όνομά της, άκουσε και πήγε στην πόρτα να ρωτήσει ποιος είναι, πως λέμε. Έτσι. Και απήντησε ο Πέτρος προφανώς απ' έξω ότι εγώ είμαι, άνοιξε ο Πέτρος. Και επιγνούσα την φωνή του Πέτρου. Αυτή άκουσε τη φωνή του Πέτρου, τη γνώρισε το παιδάκι, τη φωνή του Πέτρου. Μέσα ασφαλώς εγένετο και από βραδύ στη ζήτηση ότι προσευχόμεθα για τον Πέτρο και συμμετείχε φαίνεται και αυτό της αγωνίας. Από τη χαράς όμως, που κίνησε τον πυλώνα. Δεν άνοιξε την πόρτα, το παιδί τάχασε. Όταν άκουσε απ' έξω τη νύχτα τη φωνή του Πέτρου, πως τον ήξερε ότι είναι στη φυλακή και αύριο τον εκτελούν. Τάχασε, δεν του άνοιξε του Πέτρου. Και τρέχει να πάει μέσα να τους πάει το άγγελμα. Ότι ο Πέτρος είναι απ' έξω, ήρθε ο Πέτρος. Τη δραμούσα δε, απήγγειλεν, αισθάνε τον Πέτρον προ του πυλώνου. Ο Πέτρος είναι απ' έξω. Απάντησε. Αυτόν μέσα. Ιδε προς αυτήν είπων. Μένει.
Τρελάθηκε. Αυτή ήταν η απάντηση. Πάρτε για χριστιανοί ή πάρτε για χριστιανούς. Ρε, γιατί προσεύχεσαι? Για τον Πέτρο δεν προσεύχεσαι? Σε ποιο προσεύχεσαι? Στο Θεό δεν προσεύχεσαι? Είναι παντοδύναμος ο Θεός. Βέβαια, αν δεν ήταν, δεν προσευχόμεθα. Ορίστε, σας τον έφερε. Γιατί του λέτε τρελά το παιδί? Το παιδί τρελάθηκε ή εσείς δεν τρελαθήκατε που έχετε τη γνώμη ότι μιλάτε σε ένα Θεό που δεν μπορεί? Τότε τι κάνετε εδώ πέρα? Το νιώθετε? Τι θα λέτε, ο αλλού τρελάθηκε? Γιατί τρελάθηκε το παιδί? Διότι σας φέρνει το άγγελμα ότι ο Πέτρος ήρθε για αυτόν τον οποίο εσείς προσεύχεστε. Και εμείς προσεύχομεθα. Στο κενό όμως δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει θαύμα, να λυθεί η υπόθεσή μας, να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν το πιστεύουμε. Προσευχόμαστε στο κενό, σαν αυτούς. Μένει, λέει. Μικρούλα όμως επέμενε. Όταν άκουσα, είσαι τρελή. Δεν είμαι εγώ τρελό. Είδε η μικρή Ηρώδη, διεισχυρίζεται ούτως έχει. Ο Πέτρος είναι. Ελάτε να δείτε, Φερυππίν. Είδε, έλεγον, άγγελος αυτού εσύ. Πέτρος είναι φυλακή, δεν μπορεί να είναι. Ο αγγελός σου θα είναι. Θα είπε κάποια άλλη έξυπνη που ξέρει να πούμε να λύνει αυτά. Γιατί εμείς έχουμε πάντοτε την απάντηση. Το δε Πέτρος επέμενε κρούο. Χτύπαει ο άνθρωπος απ' έξω. Κρούο. Ανοίξαν δες δε, είδον αυτόν και εξέστησαν. Τάχασαν. Τάχασαν. Καταπίσας δε αυτή τη χειρή σιγάν. Κλείστε το. Καθίστε. Να σας πω το τι έγινε. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς εδώ και τι ζητάγετε από το Θεό. Να σας πω τι έκανε ο Θεός σε μένα και πώς βρίσκουμε τώρα μεταξύ σας. Πώς με πήρε από τη φυλακή του Σατανά και με έφερε εδώ στην αγκαλιά του Χριστού μέσα σε εσάς. Αυτό ξέρω να σας πω εγώ. Και τέτοια θαύματα στη ζωή μας υπάρχουν πολλά. Και μάλιστα ημών των Ελλήνων, των επιλυσμόνων Ελλήνων, που πολλές φορές ντρεπόμαστε σήμερα να διηγηθούμε θαύματα της Παναγίας μας, θαύματα των Αγίων κλπ. Που έχουν γίνει σε εμάς αυτούς ή στην οικογένειά μας, τα οποία γνωρίζουμε εκ παραδόσεως από τον παππού μας, από τη γιαγιά μας. Γιατί μας έρθει σαν μια αντίχριστη η γη μας και οι κοπέλες μας σήμερα και ντρεπόμαστε να διηγηθούμε τα μεγαλεία του Θεού. Διότι ο Θεός είναι ο χθες, ο σήμερον και στους αιώνας ο αυτός. Δεν άλλαξε σε τίποτα. Για βάλτε λιγάκι τα αυτή σας όταν οι πατέρες μας κάνουν το ευχέλαιο να ειδείτε ο συγγραφές αυτών των ευχών. Τι έχει υπόψη? Σι Κύριε όσοι σε έκαμε σε εκείνο. Σι Κύριε όσοι σε έκαμε σε εκείνο. Σι Κύριε που εθεράφησε στην εμόρ. Σι Κύριε που έκαμε στ' άλλο, τ' άλλο, τ' άλλο. Σένα ζητάμε. Του κρατάμε τις επαγγελίες. Ναι. Σι που ελευθέρωσε τον παππού μου. Σι που μου έφερε τον πατέρα μου από τον πόλεμο. Εσύ που με σήκω τη μάνα μου από θα έχει πεθάνει και αμέσως αυτή σε ορφανό. Σε σένα τον ίδιο Θεό προσεύχομαι. Αλλά πού τέτοια αυτή στιγμή? Πού? Δεν υπάρχει σε εμάς. Γι' αυτό και υποφέρουμε. Στεκόμαστε, μαθαίνουμε και τα μωρά να πούνε το Πάτερ ημών. Πού είναι ο πατέρας σου? Είναι στον ουρανό. Δεν ακούς που το λέω? Λοιπόν, έχεις πατέρα στον ουρανό σοβαρά και πολιτεύεσαι σαν ορφανό. Και βασανίζεσαι και έχασε τον ύπνο σου και παίρνεις ερεμητικά και σε κλείσαν στα τρελάτικα. Πως αν έχεις πατέρα στον ουρανό, αλήθεια το λες αυτό? Ε, δεν το πιστεύει όμως. Ξέστησαν λέει αυτοί, τάχα. Τι, πως ήταν αυτό? Ε, τι προσεύγεσαι εδώ πέρα? Σε ποιο προσεύγεσαι? Ήτανε πολύ ότι με έβγαλε από εκεί πέρα? Τόσο με έβγαλε από την κόλα του. Εξηλία σάδου μας έβγαλε. Δεν μπορεί να βγάλει από τη φυλακή, από τα χέρια του κάθε διεφθαρμένου και του κάθε απίστου. Δεν μπορεί να με απαλλάξει. Αυτό το πράγμα, αν το γνώριζαν οι άνθρωποι, αλλά όπως ξέρετε, τι δεν διαβάζει, τι δεν καταβροχθίζει ο άνθρωπος περιττό και άκουστο και επιζήμιο πολλάκι και κατεξοχήν στις μέρες αυτές. Αν αυτό το πράγμα το ξέρε, είχε ένα σοβαρό θέμα που δεν μπορούσε να το λύσει κανείς. Μα οικονομικό, μα ατομικό, μα σαρκικό, μα δεν ξέρω τι. Και καθόταν σε ένα δωμάτιο κλειστή μέσα για να πει δεν σκόνουμε από εδώ. Γιατί πιστεύω ότι ομιλώ σε αυτόν που έβγαλε τον Πέτρο από εκεί. Πιστεύω ότι ομιλώ σε αυτόν ο οποίος πέταξε τις αλυσίδες από τα χέρια του. Άνοιξε όλες τις πόρτες
και τον έβγαλε μέσα από του λύκου το σώμα. Εσύ ο ίδιος. Σε παρακαλώ να βγάλεις και εμένα. Και να δεις τι θαύμα θα γίνει. Αλλά εμείς το βάζουμε στη λογική. Μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Τι είναι εκείνο που είναι αδύνατο εις το Θεό. Το πώς θα το κάνει είναι δική σου δουλειά. Πώς θα το κάνει είναι τη δική μας τύχη. Αυτό είναι το θέμα. Κλείστε το λέει στο πάτη. Σταματάτε. Σήκωσε το χέρι του και τους διηγείτε τώρα όλα. Τι είναι τρόπο εξήγαγεν αυτόν ο Κύριος εκ της φυλακής. Και εντωμεταξύ έστειλε κάποιον να ειδοποιηθεί ο Ιάκωβος. Να το μάθει ο Ιάκωβος, να μην στενοχωριέται ότι ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή. Ειδοποίησε αμέσως τα κεφάλια, όπως θα λέγαμε, αυτοί που προείσταντο της κινήσεως, να ησυχάσουν οι άνθρωποι ή αν προσεύχονται να μετατρέψουν την προσευχή τους σε προσευχή ευχαριστήριων. Διότι δεν πρέπει να σταματάει μέχρι εκεί και να το κάνουμε σαν τους λεπρούς. Μόλις γίνανε ώστε να γίνουν καλά, ελέη θέμασιε Δαβίδ. Μόλις έγιναν καλά, πάνε για το καφενείο και για τις φιλενάδες. Δεν γύρισαν πίσω να πούνε ευχαριστώ. Το ευχαριστώ το περιμένει ο Θεός. Δεν το έχει ανάγκη, αλλά το περιμένει από τον άνθρωπο. Δείχνει την πίστη του και τη φιλοτιμία του ο άνθρωπος επάνω στα θέματα αυτά. Αγαπητοί μου, θεώρησα ότι έπρεπε να μην περάσει απαρατήρητο. Δεν είναι το μοναδικό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να αντλήσει επιχειρήματα, δύναμη και μάλιστα στις μέρες μας που τόσα πράγματα είναι άλυτα. Το οικογενειακό θέμα δεν έχει λυθεί ούτε από αυτούς τους γονείς. Τα θέματα της εκκλησίας μας, τα θέματα της πολιτείας μας, η ασφάλειά μας, η γάμη των παιδιών μας, η αποκατάστασή των. Πολλά πράγματα δεν έχουν λυθεί. Άμα τα αναθέσουμε όμως αυτόν ο οποίος έκανε αυτό το θαύμα, το λύνει και το δικό μας θέμα. Δεν υπάρχει θέμα που να μην το αναλαμβάνει και δεν υπάρχει θέμα που να μην μπορεί να το λύσει. Ανοίξετε το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Θα βρείτε εκεί δύο κράτη εκήρυξαν πόλεμο εναντίον ενός κράτους. Το εν κράτος που υπέστη την επίθεση των δύο κρατών, των δύο βασιλέων, ήταν το πιστό στο Θεό. Και όταν το έμαθε ότι οι άλλοι του κηρύττουν τον πόλεμο, έφυγε γρήγορα και πήγε στην άκρη στο Ιερουσαλήμ. Εκεί σε ένα μέρος ήταν ένα λινό, ένα πατητήρι που πατάνε τα σταφύλια. Και μπήκε μέσα, όχι σαν βασιλιά, σαν απλούς, και προσήρχε το, στο Θεό. Και του ζητούσε βοήθεια. Θεός, ο οποίος βλέπει την πανταχού παρών, στέλνει τον προφήτη Ισαΐα. Του λέει τράβα, στο τάδε δεν χωράς. Στο τάδε λινό και θα βρεις τον βασιλιά. Και πες σου να μην στενοχωρείτε και να μην φοβείτε από τους δύο καπνίζοντας δαυλούς. Δαυλιά που κάπνιζαν, τους είπε τους άλλους. Θα σου λιγάει τα μάτια σου, θα σε πειράξουνε. Πυρκαλιά δεν θα έχουμε όμως, καταστροφή δεν θα έχουμε όμως. Έτσι τους είπε. Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός σήμερα. Το χριστιανό οποιοδήποτε και να τον απειλεί, όσο μεγάλος και αν είναι κατά κόσμον, σατανάς ο ίδιος να είναι, δεν μπορεί. Αρκεί να είναι πιστός, ο πιστός.